Σάκη Αποστολάκη, μετά από μια περίοδο στην οποία έγραφες κάποια κείμενα και τα οποία βλέπαμε και διαβάζαμε στο διαδίκτυο, τώρα βλέπουμε αυτά τα κείμενα να ζωντανεύουν πάνω στο θεατρικό σαν ήδη. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Αυτό προέκυψε γιατί η συνοθέτητα της παράστασης, η Κλέρι Χριστοπούλου, ε, είναι φίλη πολλά χρόνια. Είναι φίλη ιδιωτική, δηλαδή δεν είναι ένα άνθρωπο που έχω γνωρίσει στη δουλειά κλπ. Ε, τα διάβαζε και τις άρεσαν και μια φορά εκεί που πήραμε καφέ μου λέει: «Θες να κάνουμε παράσταση. Και λέω: Ναι, φυσικά και θέλω. Αυτά τα κείμενα τι περιέχουν, είναι προσωπικέ εμπειρίε, είναι φανταστικέ ιστορίε, είναι θέματα τα οποία έχει σκεφτεί εσύ, τι ακριβώ είναι. Δυστυχώ δεν είναι φανταστικέ ιστορίε είναι πράγματα που καταστάσεις που μου έχουν τύχει με ανθρώπους πελάτες που έχω πάει στην πόρτα τους και είναι συμπεριφορές που με συγχωρείτε με άφησαν άναυδο για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό εσύ τώρα ε... Γνωρίζουμε ότι είσαι δημοσιογράφος, αλλά κάποια στιγμή άλλαξε επαγγελματικό προσανατολισμό και μιλάς για τις εμπειρίες που έχεις στη δεύτερη αυτή δουλειά που κάνεις, δηλαδή στην διανομή. Ναι, ε, άλλαξε επαγγελματική καριέρα, ε, αυξήθηκαν οι φιλοδοξίες μου. Ε, ναι, Ήμουνα 35 χρόνια στην ελευθερωτυπία, έξι έμεινα κάποια χρόνια άνεργος, έκανα διάφορα πράγματα από εδώ και από εκεί που, ας πούμε, ήταν δημοσιογραφικά κατά κάποιο τρόπο, ε, μέχρι που πια έπρεπε να πάρω μια απόφαση για να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου και να αφήσω τους εγωισμούς. Ε, οπότε, επειδή δεν ήξερα να κάνω κάτι άλλο πέρα από ρεπορτάζ και να οδηγάω μηχανάκι, γιατί στην Ευθοδηπία πήγα 18 χρονών, ε, ήταν λίγο μονόδρομος. Η... η απόφαση και το έκανα και ας πούμε μου βγήκε. Οπότε σε αυτό τα κείμενα για το μικρόβιο της δημοσιογραφίας βεβαίως παραμένει ε, οι εμπειρία σου λοιπόν άρχισε να τις γράφεις αρχικά στα social media και τώρα ε, να είναι θεατρική παράσταση. Οπότε είναι όπως μας είπες πραγματικές εμπειρίες και μάλιστα πολλές από αυτές αρνητικές, θετικές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και θετικές. Ε, απλά οι αρνητικέ είναι αυτέ που κάνουν την μεγαλύτερη εντύπωση όταν μάλιστα έχει συνηθίσει να σου συμπεριφέρονται ως δημοσιογράφο λοιπά, να έρχονται κοντά σου, να έρχονται σε σένα ε, με, τι, με το καλό τους προσωπείο. Ε, αυτό που φοράνε για να επιτύχουν το σκοπό τους, για να ε, δημοσιευθεί, δημοσιοποιηθεί το πρόβλημά τους. Ε, οπότε αυτό το προσωπείο κατάλαβα ότι είναι ένα από τα πράγματα που βγάζει ο κόσμος όταν πάει στο σπίτι μαζί με τα ρούχα του. Και στον υποδέστερο, όπως θεωρείται ο διανομέας, είτε η υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, είτε ο σερβιτόρος, είτε η σερβιτόρα, φέρονται με το κανονικό τους χαρακτήρα. Οπότε υποστηρίζει αυτό που κάποτε είχε πει κάποιο ότι η πραγματική, ο πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου φαίνεται από πώ θα φερθεί στον σερβιτόρο, στον υπάλληλο και σε όλα αυτά. Φυσικά, φυσικά. Και είναι. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να την αποφύγω. η κοινωνία μα διακατέχεται από έναν βαθύ κοινωνικό ρατσισμό. Ε, και το βλέπουμε αυτό σε διάφορα επίπεδα στο πώς θα συμπεριφερθεί οποιοδήποτε σε κάποιον ε, ο, ο οποίος έχει μια θέση, ας πούμε, όχι εξουσίας αλλά ε, υψηλότερου στάτους από τον ίδιο. Έχουμε συνηθίσει να λέμε, για παράδειγμα και με όλο το σεβασμό ο ε, γιατρέ τάδε, δεν λέμε κύριε τάδε είναι σαν να λέμε ε, δημοσιογράφη αποστολάκη σαν να λέμε διανομέα αποστολάκη, δηλαδή... Ναι, ο άνθρωπος αυτός έχει σπουδάσει κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η διανομής και το delivery γενικότερα έχει σώσει οικογένειε στη διάρκεια των μνημονίων. ανθρώπου οι οποίοι έμειναν άνεργοι και είχαν κάποια καλή δουλειά και ένα εισόδημα ε, και αναγκάστηκαν να ε, πάνε στο delivery, να στραφούν στο delivery για να ζήσουν την οικογένειά τους. Και είναι και αυτά τα επαγγέλματα τα οποία κράτησαν ας πούμε, όρθια ω ένα βαθμό την κοινωνία στο, στη διάρκεια των lockdown. Εμεί δουλεύαμε. Ο κόσμο μπορεί να μην μπορούσε να κάνει διάφορα πράγματα, αλλά μπορούσε να παραγγείλει. Μπορούσε αυτό που ήθελε και επιθυμούσε εκείνη την ώρα να έρθει στην πόρτα του ακόμα. Αυτό δεν είχε σταματήσει. Μάλιστα. Οπότε ε, είναι κάποιε, θα λέγαμε, αυτοτελεί ιστορίε που παρουσιάζονται ή έχουν δεθεί μεταξύ του. Πώ ακριβώ είναι. Ε, έχουν γραφτεί ως αυτοτελείς ιστορίες γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα εδώ και τρία χρόνια περίπου ε, και τα έχει πάρει η Κλέρη Χριστοπούλου και τα έχει κάνει μία παράσταση με αυτοτελεί επεισόδια τα οποία αλλιώς συνδέονται με, με κάποιο τρόπο. Έγινε κάποια επιλογή φαντάζομαι. Έγινε κάποια επιλογή γιατί... Από τα... εσένα ή από τη σκηνοθέτη. Όχι από τη σκηνοθέτη. Ε, έγινε κάποια επιλογή γιατί τα κείμενα ήταν και μεγάλα σε έκταση. Ε, και είναι και πολλά πλέον για να. Πολλά, είναι 43 κείμενα για να μπουν όλα σε μια παράσταση. Ε, οπότε έγινε επιλογή, έγινε δραματοποίηση και παίζονται φανταστικά, δηλαδή έχουν απογειωθεί ουσιαστικά. Ε, εγώ βλέπω κάθε μέρα την παράσταση και κάθε μέρα γελάω με αυτά που έγραψα εγώ. Λοιπόν, γιατί είναι έτσι η παράσταση, είναι τρεις ηθοποιοί οι οποίοι είναι φανταστικοί και πρέπει να τους αναφέρω, η Άννα Μαρία Αγάτου, η Μίρια Σοφία Αρτζανίδου και ο Μάριος Μεβουλιώτης, οι οποίοι πραγματικά την υδρώνουν τη φανέλα. Πραγματικά όμως. Οπότε, να πούμε λίγο το χώρο και τις μέρες οι οποίες θα παίζεται η παράσταση. Λοιπόν, ο χώρος είναι ο πολυχώρος του Άλτε Φαμπλών, Φιλίππο 71 με Χριστοπούλου. Και τώρα οι παραστάσει είναι αυτή τη εβδομάδα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και την επόμενη επίση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και μία Ιουνίου ε, τελειώνει. Ελπίζουμε να πάρει παράταση γιατί όντω ε, έρχεται πολλοί κόσμο. Οπότε εσύ συνεχίζει και γράφει και καινούργιε ιστορίε. Ε, ναι, Συνεχίζω, όχι με την ε, ίδια συχνότητα, αλλά συνεχίζω γιατί αυτές οι ιστορίες δεν είναι κάποια πράγματα που έγιναν και δεν ξαναγίνονται, επαναλαμβάνονται δυστυχώς. Δηλαδή δεν είναι μία η φορά που θα βρεθείς μπροστά σε κάποιον ο οποίος θα βρεθεί με αγένεια ή με κάποιον περίεργο τρόπο. Ε, είναι πράγματα που επαναλαμβάνονται ε, και εμπλουτίζονται όμως δυστυχώς. Οπότε είσαι αισιόδοξο για το μέλλον ότι μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να βελτιωθούμε ή θεωρείς να μείνουμε στάσιμοι ακόμα και θα χειροτερεύσουμε ως κοινωνία. Βασικά βλέπω ότι ω ε, ως κοινωνία χειροτερεύουμε. Ε, και δεν το κρίνω μόνο από το θέμα της συμπεριφορά απέναντι στους διανομή, αλλά από τη συμπεριφορά στο δρόμο, από τη συμπεριφορά στο σούπερ μάρκετ. Ε, έχει, ο κόσμος έχει λίγο, δεν ξέρω, είναι πολύ εκνευρισμένο, δεν δίνει σημασία στην, στον άλλον, έχουμε ξεχάσει να είμαστε ευγενικοί, να σκεφτόμαστε τον άλλον. Ε, ελπίζω να αλλάξει προς το καλύτερο και το εύχομαι για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι και να είναι και οι υπόλοιποι μας καλύτεροι γιατί αν αδιαφορώ για τα σκουπίδια που θα πετάξω από τον κάδο για παράδειγμα θα διαφορήσει και ο άλλος και ο τρίτος. Οπότε θα γεμίσει η γειτονιά σκουπίδια και πάλι εμείς θα υφιστάμε αυτά τα προβλήματα αυτά. Ε, Σάκη Αποστολάκη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να πάει πολύ καλά η παράση που από ό,τι μαθαίνω ήδη πηγαίνει και είναι sold out. Και βεβαίως να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ε, sold out δεν είναι. Ε, υπάρχουν θέσεις αλλά καλύπτονται γρήγορα ε, και αυτό είναι πολύ ευτυχές. Ε, Μακάρι να μπορέσουμε να την πάμε και αλλού, να είναι περισσότερε μέρε. Πάντω για μένα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι, μια πολύ ωραία εμπειρία. Ε, οπότε, ε, είπε γράψει και άλλα κείμενα, αλλά δεν, δεν έχει σκεφτεί να κάτσει να γράψει κάτι αμυγό θεατρικό, κάτι διαφορετικό τώρα που έχει μπει σε αυτό το, το, το τρυπάκι. Όχι, γιατί απλά δεν ξέρω πώ γράφεται ένα θεατρικό έργο. Εγώ ξεκίνησα να γράφω αυτέ τι ιστορίε γιατί ενώ οι πιο έμπειροι και διανομής χρόνων που κάνουν αυτή τη δουλειά 20-30 χρόνια είναι η δουλειά τους ε, μου λέγαν μη δίνει σημασία, είναι συνηθισμένα πράγματα ο περίγυρός μου, ε, ο φιλικός, ε, έμενε άναυδος και ξεκίνησε αυτή η ιστορία γιατί κάποιοι με προέτρεπαν να τα γράψω Μόνο λέγανε γράψα, δεν τα ξέρω ο κόσμος. και πήρα κάποια στιγμή την απόφαση να αρχίσω να τα γράφω Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά